επεισόδιο 19. Βρισιές, διαμαρτυρίες, συνομιλίες ακόμη και αναστεναγμοί εμπόδιζαν να καταλάβει κανείς την πορεία του μαύρου κόρακα μέσα στους δρόμους της Μόσχας. Μέσα στην κλούβα, σκοτάδι. Όλοι οι κρατούμενοι ήταν όρθιοι. Δεν μπορούσαν ούτε το χέρι τους να κινήσουν. Η αναπνοή δύσκολη. Κινδύνευαν από ασφυξία. Σε κάθε στροφή το μαρτύριο γινόταν εντονότερο. Περνάμε το άγαλμα των ηρώων της Πλέρνας. Άρα δεν πάμε για το σταθμό Γιαροσλάβσκι. Μάλλον στην Ταγκάνκα. Ησύχασαν όλοι για να μπορούν να παρατηρούν καλύτερα τη διαδρομή. Η ωραία φωνή του χωράρχη ακούγεται σαν ξεναγός. «Πάροδος Κιτάισκι. Τώρα θα κάνουμε στροφή αριστερά στην Ταγκάνκα». Με τη λέξη Ταγκάνκα, καθένας άρχισε να σκέφτεται το μέλλον του και να ελπίζει. «Νέα φυλακή σημαίνει νέα συνάντηση με τους ανακριτές και ίσως βρουν κατανόηση και αλλαγή της υπόθεσης». Είχαν την ψευδαίσθηση ότι τους στέλνουν επίτηδες στην άλλη φυλακή για να τους απελευθερώσουν, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για τα δίθεν εγκλήματά τους. Μάλλον πίστευαν ότι ο καλός πατερούλης Στάλιν διάβασε τις επιστολές τους, συγκινήθηκε και επενέβη. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Οι περισσότεροι όμως ήταν πεπισμένοι ότι η νέα φυλακή σημαίνει καθυστέρηση της υπόθεσης. Ούτως ή άλλως θα πάμε εξορία και η Ταγκάνκα θα είναι μια νέα σειρά ανακρίσεων, βασανιστηρίων, εξευτελισμών. Από τα κουρέλια που ήταν πεταμένα στο πάτωμα του φορτηγού ακούστηκε κάτι που έμοιαζε με βογγητό, ένας αναστεναγμός. Ο νεαρός που τον βοήθησε να ανέβει στο αυτοκίνητο τον ρώτησε: «Γιατί βογγάς, πάτερ?» «Έστω μία σταγόνα», απάντησε ξέπνοα. «Όλοι θέλουν έστω και μία σταγόνα», πετάχτηκε κάποιος. Αυτός που ήταν δίπλα στον ξαπλωμένο ελευθέρωσε με δυσκολία το χέρι του, έβγαλε το μουσκεμένο από το χιόνι σκουφί του και το ακούμπησε στον παγωμένο τοίχο του αυτοκινήτου. Με δυσκολία προσπάθησε να σκύψει λίγο και να βρει το πρόσωπο του εξαντλημένου κληρικού.
προσπάθησε να στύψει στο στόμα του μία σταγόνα. Από το πάτωμα ακούστηκε η φωνή του. «Ο Θεός να σε ευλογεί, καλέ Σαμαρίτη». «Ε, πάτερ, όλοι όσοι φορούν τα ράσα είναι Σαμαρίτες. Και τα δικά σου κουρέλια κάποτε ήταν ράσα. Έτσι δεν είναι?» «Ναι, αδελφέ μου. Ο Κύριος με έφερε ανάμεσα στους λειτουργούς μου». «Που υπηρετούσες, γέροντα?» «Ε, αξίωσε ο Θεός». «Πώς ονομάζεστε, πάτερ?» «Σεραφείμ. Σεραφείμ, αδελφέ μου. Αυτόν τον ψιθυρισμό τον άκουσαν όλοι. Για αυτούς τους βρεγμένους, παγωμένους, ταλαιπωρημένους κατάδικους, αυτό το όνομα έμοιαζε με μια ακτίνα φωτός που μπήκε ξαφνικά στο σιδερένιο σκοτεινό κουτί. Σεραφείμ. Ναι, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, ο οποίος φώτιζε με το εμπνεσμένο έργο του γενιές και γενιές Ορθοδόξων. Ο Σεραφείμ που πρώτος έγραψε το πολύτιμο και πολύτομο έργο για τη ζωή και την πολιτεία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Σεραφείμ που είναι άριστος μουσικός και ζωγράφος. Είναι αυτός που το 1903 συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ και κρατούσε τα τίμια λείψανα μαζί με το τσάρο Νικόλαο Δεύτερο. Ήταν γιος φημισμένου ναυάρχου. Όλοι τον ήξεραν, όλοι γνώριζαν το μεγαλείο του και το εξαίρετο έργο αυτού του ανθρώπου. Και τώρα αυτό το μεγάλο όνομα βρίσκεται μέσα στην παγωμένη κλούβα, πεταμένος στα πόδια των κρατουμένων, τυλιγμένος σε κάτι κουρέλια, μισοπεθαμένος, βασανισμένος, πληγωμένος. Πόσο επίκαιρα ήταν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Δοκόγαρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μορίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη».
φαίνεται πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτήν την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια. Στους διωγμούς με υπομονή. Στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Ξαφνικά ακούστηκε η φωνή από κάποιον που ήξερε το δρόμο. «Αριστερά! Η φυλακή είναι αριστερά! Αυτός πήγε δεξιά και τώρα τρέχει! Γιατί?» Καμία απάντηση. Ο μαύρος κόρακας έτρεχε πλέον σε έναν άσχημο χωματόδρομο με πολλές λακκούδες και πέτρες. Οι αναρτήσεις σκληρές. Έτρεμε ολόκληρος. Τρανταζόταν. Οι κρατούμενοι μέσα σαν τσουβάλια έπεφταν από εδώ και από εκεί. Η σιωπή έπαυσε. Άρχισαν να ανησυχούν, να αναρωτιόνται. Πού μας πάνε? Δεν μας πήγαν στο σταθμό, ούτε στην Ταγκάνκα. Όμως, σε αυτή την περιοχή εκτός από την Ταγκάνκα, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να στείλουν ένα αυτοκίνητο γεμάτο κρατούμενους. Ρωτούσαν, ξαναρωτούσαν, ανήσυχοι, ελπίζοντας να βρουν μία απάντηση, έστω και ψεύτικη. Κάποιος είχε αρχίσει να καταλαβαίνει. Η πορεία αυτή είναι μακρινή. Δρόμος χωρίς επιστροφή. Ο απέσιος αυτός δρόμος οδηγεί στο σκοπευτήριο. Το αυτοκίνητο προχωρούσε όλο και πιο μακριά. Έτρεχε πολύ γρήγορα. Τα χαλίκια εξφενδονίζονταν στον πάτο του. Οι φρουροί άρχισαν να χτυπούν την πόρτα και να φωνάζουν «Σιωπή! Πάψτε να μιλάτε! Σιωπή αλλιώς!» Αμέσως κυριάρχησε σιωπή. Δεν μιλούσε κανείς. Όλοι τους ανήσυχοι, ταλαιπωρημένοι, ανάσαιναν βαριά. Δεν έβλεπαν ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς είχαν το πρόσωπό τους προς τα πάνω, με μία ελπίδα ότι σε αυτό το απόλυτο σκοτάδι κάτι θα φανεί. Κάτι θα ακουστεί. Thank you.
Σε αυτήν την απόλυτη ησυχία ακούστηκε η φωνή του λεπτού. Αφού δεν μας πάνε στο σταθμό, ούτε στην Ταγκάνκα, τότε πού μας πάνε? Ήταν μια μαχαιριά αυτή η ερώτηση. Πάλι κυριάρχησε η σιωπή. Το αυτοκίνητο συνέχιζε. Η μηχανή του μούγκριζε. Τώρα ο δρόμος έγινε ακόμη χειρότερος. Ξαφνικά σταμάτησαν. Ο οδηγός δεν έσβησε τη μηχανή. Από μακριά ακούστηκε ένα άλλο αυτοκίνητο. Σίασε και τους προσπέρασε. Ήταν άδειο. Εκτέλεσε την αποστολή του. Κάτω από το πάτωμα ακούστηκε η ξεψυχισμένη φωνή του Μητροπολίτου. «Κύριε, που κατευθύνεις τα βήματά μου?» «Σεβασμιότατε, πάμε στο σκοπευτήριο». Όλοι το άκουσαν. Είχαν ακούσει τόσες φορές και τόσα πολλά για το σκοπευτήριο. Εκεί φέρνουν τους κρατουμένους μελοθανάτους. Τους βγάζουν τα ρούχα και τους εκτελούν βιαστικά, ομάδες-ομάδες. Πολλοί δεν ξεψυχούν αμέσως. Δεν χαλάνε όμως τις σφαίρες. Έτσι οι ζωντανούς, πληγωμένους, τους ρίχνουν στο λάκκο. Πετούν λίγο χώμα βιαστικά για να μπει πάνω τους ένα άλλο στρώμα εκτελεσμένων. Παρόλο που το χώμα από κάτω κινείται, γιατί οι προηγούμενοι είναι ακόμη ζωντανοί. Οι μαύροι κόρακες, γεμάτοι με τους μελοθάνατους, περιμένουν στη σειρά, γιατί οι επαγγελματίες φωνιάδες δεν προλάβαιναν να του φεκίζουν και να τους ρίχνουν στο λάκκο. Το πολύγωνο σκοπευτήριο είχε γίνει εφιάλτης. Άρχισαν να συνειδητοποιούν τι τους περίμενε. Μερικοί έκλαιγαν, άλλοι φώναζαν. Οι ιερείς ψιθύριζαν προσευχές. Ένας λαϊκός φώναξε. «Όχι, δεν μπορεί. Δεν θα μας αφήσει να φύγουμε αφού του έγραψα». Η φωνή του λεπτού γεμάτη κακία. «Εσείς όλοι οι παπάδες είστε σκοτεινές δυνάμεις. Καλά να πάθετε όλοι, όλοι, όλοι. Εγώ δεν είμαι μαζί σας. Ανήκω στον άλλο, νέο κόσμο. Ακούστε με εσείς έξω. Είμαι δικό σας. Δεν θέλω να είμαι μαζί τους». Μέσα από το σκοτάδι ακούστηκε μια άλλη φωνή. «Κύριλε, θα μείνουμε εδώ στη γη μόνο λίγα λεπτά ακόμη. Ω μπαμπά». Ο πατήρ Αντώνιος προσπάθησε να συγκρατηθεί, να μην ξεσπάσει σε κλάματα. Πίεζε τον εαυτό του. Συνέχισε ήρεμα και αργά να μιλάει στο γιο του, ο οποίος τον είχε αποκηρύξει. «Παιδί μου, είναι αργά να κατακρίνουμε κάτι. Εσένα δεν θα σε βοηθήσει κανείς. Αν δεν μπορείς να προσεύχεσαι, μην μιλάς. Ο οπλιστής με υπομονή για να αντέξεις αυτή την εκτέλεση. Σε λίγα λεπτά, παιδί μου, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο».
Ο μαύρος κόρακας συνέχιζε το δρόμο προς το θάνατο. Οι κρατούμενοι δεν μπορούσαν να σταθούν από τις στροφές και τα τετραντάγματα. Ο λεπτός έκλαιγε, φώναζε, χτυπιόταν στο σιδερένιο τοίχο. Ο πατήρ Αντώνιος έκλαιγε πνιχτά. Κάποιοι ετοιμάζονταν να διαμαρτυρηθούν. Όμως οι περισσότεροι από τους κρατουμένους κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ήλθαν οι τελευταίες στιγμές της ζωής τους και θα έπρεπε να προσευχηθούν για όλους. Για τους δικούς τους, για τους φυλακισμένους, για τους μάρτυρες. Να τους δώσει ο Θεός δύναμη να αντέξουν, να υπομένουν όλα τα μαρτύρια από τους ανθρώπους αυτούς που επέλεξαν να υπηρετούν το θηρίο και να εκτελούν τα άνομα έργα που τους προστάζει. Καρπός της κακίας των ανθρώπων που φέρουν στο μέτωπό τους τη σφραγίδα του θηρίου είναι και αυτό το εφιαλτικό σιδερένιο κουτί που τους έχουν εγκλωβισμένους. Μάρκα του αυτοκινήτου ζεις. Από τα αρχικά του εργοστασίου κατασκευής αυτοκινήτων ονόματος Στάλιν. Τι άλλο θα ήταν? Ξαφνικά, από τη γωνιά που στεκόταν στριμωγμένος ο πατήρ Παύλος, ακούστηκε η φωνή του διάκου. Ευλόγησον Δέσποτα. Όλοι οι κρατούμενοι πάγωσαν. Λες και γκρεμίστηκε ο τείχος και μπήκε μέσα φως. Από τον εξαντλημένο Μητροπολίτη ακούστηκε σιγανά και μελωδικά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Οι κρατούμενοι κοκάλωσαν. Άρχιζε η προσευχή. Και όχι απλή προσευχή. Η νεκρόσιμος ακολουθία. Μια προσευχή για τους ίδιους, αλλά και για όλους τους βασανισμένους, χτυπημένους, ταπεινούς, ποδοπατημένους, δολοφονημένους. Αμήν. Άμουμι η ενωδώ, αλληλούια. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με. Σώσιμη εγώ, σώσω με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσεις. Ο κουφός διάκος φώναζε δυνατά τις αιτήσεις. Το χτυπημένο στόμα του δεν μπορούσε να προφέρει σωστά τις λέξεις. Στο σιδερένιο κουτί η καθαρή φωνή του φαινόταν σαν να είναι φωνή από άλλον κόσμο. Μια φωνή πέρα από τα σύνορα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής. Όλοι ελευθέρωσαν το δεξί τους χέρι και έκαναν αργά-αργά με δυσκολία το σταυρό τους. Καθένας ένιωθε πως η απλή αυτή κίνηση φέρνει μαζί της ένα τεράστιο όγκο προσευχών, δεήσεων, μετανοιών, ελπίδων για τον εαυτό του και τους δικούς του. Και μόνον ο σταυρός του Θεανθρώπου μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιασθέντες ως περάρνες και προζωήν την αγύρω, Άγιοι και αείδιον μετατεθέντες, τούτον εκτενός μάρτυρες ετήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε.
το συναξάρι της εποχής μας. Εχθρός του λαού. Η σταυρική πορεία του Αγίου Νεομάρτυρα Πατρός Παύλου Ανσίμοφ. Κείμενα του Γεωργίου Ανσίμοφ σε μετάφραση Ναταλίας Νικολάου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ώρα Ελλάδος, 9. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.